Κύριε Σάκης, αμπελοκαλλιεργητής, ιδιωτεροκαλλιεργητής. Ευχαριστώ. Ένα υπόμνημα ήθελαμε να καταθέσουμε που αφορά τις ζημίες που έχουν πάθει καλλιέργειες από τις βροχοπτώσεις, από τη συνεχιζόμενη κατακαιρία περίπου 2 μήνες τώρα, και αφορά σχεδόν όλες τις παραγωγές της περιοχής της Ελασσόνας, ξεκινώντας από σανομιδικές. Στην πορεία μπορούμε να μιλάμε για αμπέλια, περονόσπορος κλπ, καρδιές, αμυγδαλές με ζημίες. Επίσης, πολιτική καταστροφή σε κεράσια, ροδάκινα, καβρόνια κλπ. Αυτό έχει ως συνέπεια και εμάς να μας επιβαρύνει, πέρα από το γεγονός ότι δεν θα πάρουμε παραγωγή σίγουρα, αλλά μας επιβαρύνει και στο κόστος, επειδή παρεμβαίνουμε και ψυκάζουμε με παραπανήσια σκευάσματα, κατανοητό δηλαδή, ότι χρειάζεται περαιτέρω υποστήριξη οι παραγωγές μας. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να τονίσουμε ότι να συμπεριληφθούν και άλλες ασθένειες και νόσοι που αφορούν τις παραγωγές μας στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, αλλά επειδή πλέον είναι ευθύνη της πολιτείας το πώς θα στηρίξει την παραγωγή και να υπάρχει και ο παραγωγός στα χωράφια να μπορεί να καλλιεργεί και ο κόσμος στα χωριά μας. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ευήκοα όατα από τον ΕΛΓΑ. Βέβαια, εμείς γνωρίζουμε ότι αφορά πρωτίστως την κυβέρνηση, αλλά είναι το πρώτο βήμα μας, γιατί οργανώνουμε από εδώ και πέρα μεγαλύτερες συσκέψεις, έτσι ώστε ο οργανωμένος αγροτικός κόσμος να υποστηρίξει το δίκαιο του, για να έχουμε τουλάχιστον σε πρώτη φάση την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από την ολική καταστροφή σε κάποιες καρδιέργειες, αλλά και την αναπλήρωση μερικώς του υπόλοιπου εισοδήματος σε αυτές που δεν έχουν πάθει ολική καταστροφή.